Στην εκλογική εκπομπή του Μέγκα βρισκόμαστε 12 ημέρες πριν από τις κάλπες και το προεκλογικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις θέσεις των κομμάτων ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη βέλτιστη επιλογή στις 12 Μαΐου, στις 21 μάλλον Μαΐου, για τη χώρα και το μέλλον όλων μας. Μεγάλος εχθρός η αποχή. Θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά. Καλησπέρα, κυρία Μπακογιάννη. Τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, στον δυτικό, συγγνώμη, στο βόρειο τομέα της Αθήνας, ακριβώς, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πετύχαμε. Και τον κύριο Τσέ Κωνσταντινόπουλο, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία. Καλησπέρα. Μαζί μας και ο σύμβουλος των νέων, ο συναδελφός μου, ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μπακογιάννη. Πριν από λίγες ώρες στο Ζάπιο είχατε μια μεγάλη εκδήλωση. Τρεις πρωθυπουργοί, ένα αραγές μέτωπο εμφανίστηκε στη Νέα Δημοκρατία, αν και ήδη σχολιάστηκαν από ό,τι έβλεπα στο ίντερνετ κάποιες αναφορές του κυρίου Σαμαρά που εκλήθησαν ως εχμές, ότι όταν κόμματα εξουσίας υιοθετούν ατζέντα διοικηματισμού συρρυκνώνονται. Κάποιοι είπαν ότι ο κύριος Καραμαλής δεν ανέφερε το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε μία φορά στην ομιλία του. Δεν ξέρω εσείς πώς τα ερμηνεύετε όλα αυτά. Δεν θέλω να σας πω, εγώ εκεί ήμουνα και καθόμουν μπροστά και τους άκουσα όλους. Οι τοποθετήσεις τους ήταν εξαιρετικές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τις δικές του προτεραιότητες σε σχέση με την Ευρώπη. Ένα ήταν το μήνυμα, το οποίο ήταν κοινό από όλους. Ο κ. Καραμαλής απευθύνθηκε τρεις φορές στο... Δεν είπε το όνομα. Δεν είπε το όνομα, είπε κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα, αν έπρεπε να τον πει κύριε Μητσοτάκη και τον είπε κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω ποιους ενόχλησε. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι το μήνυμα ήταν ένα, είχε έναν ισχυρότατο συμβολισμό. Ήταν ο συμβολισμός του Ζαπίου, διότι στο Ζάπιο είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την ένωση, την είσοδο τότε στην ΕΟΚ της Ελλάδος. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι τότε είμαστε πάρα πολύ μόνοι μας, κόντρα σε όλα τα κόμματα εκείνης της εποχής. Το κατάφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι κεκτημένο για την Ελλάδα σήμερα. Ακολουθήθηκε μετά από όλους τους πρωθυπουργούς, με τους πρωθυπουργούς και τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος το έβαλε την χώρα στο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ. Με τον κύριο Σιμίτη. Ο κύριος Σιμίτης στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανένας ότι ο κύριος Σιμίτης ήταν πρωθυπουργός άλλου κόμματος. Ας το λέμε για καλό. Έτσι. Εντάξει. Να το πω εγώ. Ευχαρίστω και Κωνσταντινόπουλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ενδρέωσε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Να τα πούμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα μεσογειακά προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, επί τη ουσία ακολουθήθηκε. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Αυτή την πολιτική από όλου του πρωθυπουργού τη χώρα και σήμερα βεβαίω η θέση τη χώρα δεν αμφισβητείται. Για τα κομματικά, ως προς το μήνυμα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι ήταν επασφανές όταν τρεις, ένας νυν πρωθυπουργός και δύο τέως πρωθυπουργοί στέκονται στην ίδια εκδήλωση και στέλνουν ένα ενιαίο μήνυμα γιατί η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται προοπτική, χρειάζεται συνέπεια και αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το εξασφαλίσει. Ήταν σαφές το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και για τον οποιοδήποτε κακόπιστο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει επιχείρημα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως με όσα ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα στην επικαιρότητα και θα έρθω σε εσάς, κύριε Σκουρλέτη. 12 Μαρτίου ακούστηκε η ιστορία με το τοπικό νόμισμα. 12 Μαρτίου ο κύριος Τσακαλώτος συνυπέγραψε ένα κείμενο που μεταξύ άλλων ανέφερε η χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης θα μπορούσε να γίνει με χρησιμοποίηση τοπικών μέσων πληρωμής, δηλαδή συμπληρωματικά νομίσματα. Μάλιστα άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη σήμερα που είπε δεν είναι κακή ιδέα. Εσείς το θεωρείτε καλή ή κακή ιδέα? Θα σας πω μία μόνο φράση σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε την κυρία Μπακογιάννη. Σήμερα ήταν μία εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, την ημέρα της επέτειος εισόδου, τι ακριβώς ήταν, της υπογραφής. Ήταν η υπογραφή τότε βέβαια, της ίδρυσης της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει κάποιες αρχές. Έχει μια παράδοση δημοκρατική και την χθες, όπως ίσως θα ξέρετε, όπως σίγουρα θα ξέρετε,
υπήρξε μια, ψηφίστηκε μια έκθεση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ναι, είδα και τις δηλώσεις κυρίας Τσαπανίδου που είπε αρχιερέα των υποκλοπών, τον κύριο Μητσοτάκη. 11 συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ape, predator και πρωθυπουργός είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν λέει πουθενά η έκθεση ΠΕΓΚΑ γι' αυτό. Ναι, εγώ σας, κοιτάξτε, σας καλό είναι, επειδή εγώ τη διάβασα εδώ, την έκθεση ΠΕΓΚΑ και μιλάει για την Πολωνία και τον Πρωθυπουργό, ναι, τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Αν θέλετε να τελειώσω, και κάνει διαφοροποίηση και μετά για την Ελλάδα. Ναι, απλώς να μην αλλάζουμε την αλήθεια, γιατί μας δεν αλλάζουμε την αλήθεια. Φαίνεται ότι διαβάζουμε διαφορετικό τρόπο. Επίσης, κύριε Σκουλέτη, δεν θα ήθελα να φύγουμε και από αυτό που σας ρώτησα. Το διάβασα και αγγλικά και ελληνικά. Θα συζητήσουμε και για το θέμα. Αποτελεί κόλαφο. Ο Πρωθυπουργός πλέον είναι ο αρχιτέκτονας και με τη βούλα της ΠΕΓΚΑ των υποκλοπών. Είναι ένα πρωθυπουργικό σκάνδαλο. Δηλαδή αυτό πουθενά η έκθεση ΠΕΓΚΑ. Καταλαβαίνω, κύριε Μπακογιάννη, τον κόπο και την προσωπική να το σας, διαβάσετε, θέλετε, λίγο πιο προσεκτικά. Ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί ήσασταν θύμα των υποκλοπών. Το θέμα του Predator, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, λέει μέσα η έκθεση ΠΕΓΚΑ ότι προέρχεται σε διαφοροποίηση από την Ουγγαρία και την Πολωνία, προέρχεται από κάποιους οικονομικούς κύκλους και πρέπει να ψαχθεί. Αυτό λέει. Δεν λέει έτσι. Δεν συνδέει έτσι. Συνδέει με την ΑΕΠ. Σας κάνει 11 συστάσεις. Λέει να φύγει. Πουθενά τον Πρωθυπουργό της χώρας που λέτε από τον έλεγχο εσείς του Πρωθυπουργού. Μα λέτε ψέματα. Και καταγγέλει την κυβέρνηση για παρέμβαση στην ανεξάρτητη αρχή. Όχι. Δεν λέει πουθενά, σε αντίθεση λοιπόν με την Ουγγαρία και την Πολωνία, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει σχέση με τον ΠΕΓΚΑ. Ας το διαβάσουν οι τηλεθεατές. Πού τι να κάνουμε τώρα. Ας το διαβάσουν οι τηλεθεατές. Να το διαβάσουν οι τηλεθεατές και να βεβαιωθούν. Αν λέω εγώ την αλήθεια ή την λέτε εσείς. Όχι, τη λέω εγώ. Εγώ τη λέω σίγουρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι διότι τη διάβασα το με προσοχή εκλογές, και με αναπάντητα τα ερωτήματα. Να προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις από μία έκθεση που λέει διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, αλλά θα πω ατυχήσατε, κύριε Σκουρλέτη. Ατυχήσατε. Το να πηγαίνουμε σε εκλογές με αναπάντητα τα ερωτήματα που πλήττουν ευθέως τον πυρήνα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, δεν έχει ματαγίνει μετά το 1974. Δυστυχώς. Και αυτό σας βαρύνει ως κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Το επαναλαμβάνω. Κύριε Σκουρλέτη, θα επανέλθω. Αλλά όμως πάμε στο θέμα. Λέτε, ναι. Και έχετε κάθε δικαίωμα να το λέτε. Δεν το λέει η έκθεση. Μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Σκουρλέτη το εξής. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει σε μείζον θέμα και σωστά κατά τη γνώμη μου την υπόθεση αυτή των υποκλοπών, δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί αυτή την υπόθεση σε δημοσκοπικά ευρήματα. Παραμένει καθυλωμένος εκεί που ήταν και που ξεκίνησε από εδώ και ένα χρόνο αυτή η υπόθεση και δεν δείχνει να συμμερίζεται η κοινή γνώμη όλη αυτή την ιστορία, την οποία, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει σε κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ακριβώς ό,τι λέτε. Και θα σας πω γιατί. Λογικά δεν θα συμφωνήσετε, αλλά θέλω μια απάντηση. Ναι. Εντάξει, αυτό θα προσπαθήσω να πω. Κοιτάξτε να δείτε, ορισμένα πράγματα έχουν ένα ειδικό πολιτικό βάρος. Ναι. Έχουν μια ειδική πολιτική βαρύτητα. Και ένα από αυτά είναι το θέμα των παρακολουθήσεων, δηλαδή τη δημοκρατία. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αν λοιπόν σε μια δημοσκόπηση σας βάλω εγώ το ερώτημα, τι θεωρείτε πιο σημαντικό, το θέμα των παρακολουθήσεων ή το ζήτημα της ακρίβειας και της μείωσης της αγοραστικής. Προφανώς το θέμα της ακρίβειας. Άρα είναι απονομευμένο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες αξιολογούν το θέμα αυτό των παρακολουθήσεων το κατατάσσουνε τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις θα καταγραφεί στις κάλπες. Θεωρώ ότι έχει επιδράσει καταλυτικά. Έχει δράσει. Και αυτό και σε σχέση και με τα επόμενα. Διότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια γροθιά, θα έλεγε κανείς, στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, να παρακολουθείτε ο αρχηγός στρατεύματος στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος στην Ελλάδα και πρόσωπο εν πάση του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έρχεται μετά η ιστορία του δυστυχήματος, της τραγωδίας των Τεμπών και οπότε καταραίει πλέον, γίνονται τα αποκαλυτήρια του επιτελικού κράτους.
Αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν φαίνεται αυτό όμως. Αυτό δεν μου απαντάτε. Γιατί δεν φαίνεται. Θα το δούμε αυτό, διότι ξέρετε, με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκλογές στις 21 του Μαΐου. Θα έπρεπε να βάλουμε να κάνουμε μια καλή δημοσκόπηση. Ναι, καλά, εννοείται. Άλλωστε, ο πρόεδρος το είπε εχθές. Αν δεν κάνω λάθος, είπε από τους 7 που ερωτώνται, μόνο οι 2 απαντούν. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα με πας και σε αυτό. Δεν θα μιλήσει ποτέ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θέλω να μας το εξηγήσει κιόλας ο κύριος Κουρλέτης. Πώς γίνεται δηλαδή. Θέλω όμως πριν να πάμε στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, που δεν το έχουμε δώσει το λόγο μέχρι τώρα. Να τον πάρει. Άκουσα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, που είπε. Για νομίσματα από εμάς δεν ακούσατε πάντα. Από εσάς δεν ακούσαμε πράγματι. Ωραία. Άκουσα όμως τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι το Πασόκ πλέον, επί Νίκου Ανδρουλάκη, έχει έρθει πολύ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα που λέει το αντίθετο. Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας λέει θα συνεργαστεί μαζί σας. Εγώ αυτό τον ακούω να λέει. Όλοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει κάποιους. Εγώ θα έλεγα, θα σκεφτόμουν γιατί να μην ψηφίσει κατευθείαν ο κόσμος ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως έχουμε μεγάλες διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως αποτυπώνονται κάπου. Εμείς τις αποτυπώνουμε προγραμματικά, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στο ελληνικό λαό, αν θέλει να μας ψηφίσει, να παίξουμε καταλυτικό ρόλο προς όφελός του. Δηλαδή, τσακωνόμαστε τώρα, εδώ εισαγωγικά η κυρία. Δεν πούλε αυτό. Ποιο τσακώθηκε. Δεν τσακωθήκαμε. Σε εισαγωγικά το είπα. Δεν για θέματα, να σας πω εγώ τρία θέματα να τα συζητήσουμε. Που θα μπορούσαμε να απασχολήσουμε τους τηλεθεατές μας. Ας πάμε για τον νόμο Κατρούγκαλου, παραδείγματος χάρη. Που αφορά χιλιάδες ανθρώπους με την προσωπική διαφορά. Τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε η Νέα Δημοκρατία τον καταργήσει ή τον καταργήσει. Για το ασφαλιστικό να ζητήσει. Τι θα κάνουμε και για το γενικότερο το ασφαλιστικό που αφορά τους νέους, γιατί η αύξηση του βασικού μισθού, κύριε Σκουρλέτη, η προϋποθέτηση στους μικρομεσαίους να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσείς επί της κυβέρνησής σας, όχι δεν τις μειώσατε, το κάνατε σαν τη φορολογία. Άρα εδώ για την επόμενη μέρα πρέπει να μιλήσουμε στους χιλιάδες μικρομεσαίους, στους εργαζόμενους και να τους πούμε ποια είναι η πρότασή σας. Εμείς τους λέμε ότι θα μειώσουμε το κόστος εργασίας και θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλο και την προσωπική διαφορά. Τα κόμματα τι λένε γι' αυτό. Πάμε ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Εγώ θέλω να συζητήσουμε για το θέμα με τους χάρη που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά όλο τον κόσμο, τι θα γίνει με τα funds και τι θα γίνει αύριο το πρωί με την πρώτη κατοικία, τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια που είναι στις τράπεζες και αν θα έχει η πρώτη προτίμηση ο δανειολήπτης. Δηλαδή, στην Κύπρο, για να μην κουράζω, ο δανειολήπτης έχει πρώτη προτίμηση από το funds. Παίρνει δηλαδή το δάνειό του που το παίρνει το funds, του το δίνει σε πρώτη προτίμηση. Τον καλεί και του λέει, έχεις αυτά τα λεφτά που το αγόρασα. Και το παίρνει. Ο δανειολήπτης. Εδώ στην Ελλάδα τα δύο κόμματα, ο κύριος Κουρλέτης που έφερε τα funds. Τα έφερε. Τα ψήφισε. Βεβαίως. Τα ψηφίσατε. Και η Νέα Δημοκρατία που συνέχισε σε αυτό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία ποια είναι η πρόταση, ποια είναι η πρόταση για την επόμενη μέρα, για την πρώτη κατοικία και για τα δάνεια το δανειολήπτη σε πρώτη προτίμηση. Τρίτον, θα συνεχίσουμε τη λογική των επιδομάτων. Είχαμε και κοροϊδεύε πολύ σωστά ο κύριος Μητσοτάκης για τα 400 ευρώ τον κύριο Τσίπρα και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και δίνει 150 ευρώ επίδομα. Λέω εγώ, θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε και άρα θα βγάλουμε τον κόσμο κοντά με από την κόμμα, κυρία Παναγωπούλου, ένα λεπτό, όχι. Εδώ συζητάμε. Οι πολίτες με την ψήφο τους θα τα καθορίσουν όλα. Εμείς βάζουμε την ατζέντα. Εμείς είμαστε Πασόκ, κυρία Παναγόπουλου. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Εάν προτίθεστε να συνεργαστείτε είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό πρέπει να γίνει στη βάση μερικών συμφωνιών προγραμματικών. Βάζουμε εμείς τα ζητήματα. Σε πέντε πράγματα πρέπει να συμφωνήσουμε. Βάζουμε τα ζητήματα τώρα, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Δηλαδή,
Πάμε, θα πάμε σε μια κύριε αντιδομα... Κωνσταντινόπουλε, συγγνώμη. Θέσατε το θέμα. Δεν αυτό, αμάμιζα, δεν θέσατε αυτό το θέμα τη πρώτη κατοικία και των πληστηριασμών κλπ. Ωραία, λοιπόν. Όταν κάνετε κυβέρνηση με έναν εκ των δύο, θα θέσετε ως πρώτο η προτεραιότητα ότι εμείς, για να έρθουμε μαζί σας, το πρώτο νόμο που θα φέρουμε σε αυτή τη Βουλή, που θα προκύψει από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα φέρουμε νόμο λοιπόν που θα καταργεί τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Θα το κάνετε αυτό, θα το πείτε. Νομίζω ότι αυτά που λέμε σήμερα, τα λέμε για να τα κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα. Και πρέπει αυτά ο ελληνικός λαός να μας δώσει τη δύναμη. Και τελειώνω στο τελευταίο που είπα. Γιατί εδώ μιλάμε για τους νέους ανθρώπους, τους οποίους δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ τους έμαθε σε μια λογική επιδομάτων και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το συνέχισε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο νέος κόσμος πρέπει να μπει στην παραγωγική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να, αντί του επιδόματος ανεργίας, να πάμε στην επιδότηση εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε. Αυτή τη στιγμή, σε γινότανε, ένα μεγάλο βαθμό. Κυρία Παναγωπούλου, γινόταν επί Πασόκ, το κατέληξαν και τώρα μπαίνει σε μια καινούργια λογική. Εμείς το προτείνουμε αυτό και λέμε ότι αυτό το food pass, αυτό κάθε εβδομάδα τους δίνουμε ένα επίδομα να πάνε στον κινηματογράφο, ένα επίδομα να πάνε να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μηχανισμός που λειτουργεί υπέρ των νέων ανθρώπων, υπέρ της παραγωγής διαδικασίας. Ναι. Να τελειώσω. Άρα εμείς λέμε ότι και για τους πιο χαμηλοσυνταξούς και τους πιο αδύναμους να επανέλθουν μηχανισμοί όπως είναι το ΕΚΑΣ που πάλι κατήργησε ο κύριος Κουλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν επανέφερε η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είναι μηχανισμοί για τους πιο αδύναμους, λοιπόν, θα και οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν δώσε 2 κατοστάρικα σήμερα, 3 κατοστάρικα αύριο. Άρα αυτούς ζητάμε δύναμη για να πάμε την επόμενη μέρα να δώσουμε τη δύναμη μας. Και αναφέρθηκε μια και αναφέρθηκε στα επιδόματα. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε κάποια συμπληρωματικά μέτρα, είπε ας πούμε για αυτό το επίδομα των 150 ευρώ σε νέους και διάφορα άλλα μέτρα για δημοσίους υπαλλήλους, ανέφερε κάποια συμπληρωματικά μέτρα. Κάποιοι είπαν ότι τι συμβαίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι παραδοχήτες, βλέπει ότι χάνει και ξαφνικά μας βγάζει από το παράθυρο και κάποια άλλα νέα μέτρα. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το 2017 τα 400 ευρώ που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους νέους ως ένα φιλοδόρημα. Αυτά τα 105 ευρώ δεν είναι ένα φιλοδόρημα στους νέους? Πρώτα απ' όλα δεν είναι η πρώτη φορά. Άρα δεν σας κάνει κάτι εντύπωση, έχει ξαναδοθεί. Όχι, αλλά χαρακτήρισε τα 400 ευρώ στους νέους φιλοδόρημα τον δόθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξαναδοθεί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα στην αγορά. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δίνει αυτά τα επιδόματα, παραδείγματος χάρη για το σούπερ μάρκετ, τα δίνει, πρώτον διότι είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, να βοηθηθούν οι ευάλωτοι. Οι ευάλωτοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Ο νέος είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται μια μεγαλύτερη στήριξη αυτή τη στιγμή. Και ακολουθώντας αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική, και η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες θέλει να τις στηρίξει. Και αυτά τα επιδόματα, τα οποία ναι είναι πρόσκαιρα, βεβαίως και δεν είναι μόνιμα, έτσι να είμαι πολύ ξεκάθαρη, είναι ακριβώς η λογική να καλύψουμε μία ενεργειακή κρίση και μία κρίση πληθωρισμού, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εισαγόμενη, δεν είναι η ακριβή Μητσοτάκη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για μερικούς μήνες ακόμα. Εγώ όμως θέλω να μπω λίγο, θα μου επιτρέψετε κυρία Παναγωπούλου, στην ουσία του πολιτικού διλήμματος σήμερα. Ποιο είναι το πολιτικό δίλημα? Τι είδους προτάσεις διακυβέρνησης υπάρχουν επάνω στο τραπέζι? Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία με πολύ καθαρό τρόπο λέει ότι εμείς κύριοι πιστεύουμε στην ενισχυμένη λογική, προϋπόστως. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και συνέπεια και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο με μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε ευθέως, δεν το κρύβουμε, αυτή είναι η θέση μας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μία θέση η οποία εκφράζεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τη λέει, εγώ η θέλω θέση να... της αυτοδυναμίας, αν μου επιτρέπετε κυρία Μπακογιάννη, καταλήξατε προοδευτικά. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, ήσασταν υπέρ των συνεργασιών. Όχι, το λέγατε. Οι προτάσεις προς το ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν άσεμνες. Οπότε δεν υπήρξε καμία φάση στη Νέα Δημοκρατία που να μην μιλήσουμε για αυτοδυναμία.
Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν το κάνουμε για λόγους αλαζονίας, είτε γιατί είμαστε κολλημένοι, αλλά διότι αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παρουσιάζονται τα κόμματα, δυσκολίες συνεργασίας υπάρχουν τεράστιες. Και να μπω τώρα στην ουσία. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το την προοδευτική πρόθεση. Σταθείτε τώρα. Με συγχωρείτε. Ναι, πέστε μου. Σε 12 ημέρες έχουμε εκλογές. Ναι. Θα προκύψει ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πάρει την διερευνητική εντολή. Βεβαίως θα την πάρει. Θα την πάρει. Όχι, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν την έπαιρνε. Ποιος το είπε? Υπάρχει ποτέ δήλωση του Μητσοτάκη ότι δεν θα έπαιρνε τη διερευνητική εντολή? Ότι θα την έπαιρνε και την παρέδιδε αμέσως. Και θα την παρέδιδε αμέσως. Αυτό ξέρουμε όλοι. Είπε ότι θα την πάρει. Το πότε θα την παραδώσει, αυτό δεν το ξέρουμε. Το άλλαξε. Διότι απλούστατα. Να το δεχτώ. Θα δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Λοιπόν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που ο κύριος Σκουλέτης δεν του αρέσουν. Όχι, δεν του αρέσουν. Λέει ότι δεν τις αμφισβητεί. Δεν τις αναγνωρίζει. Μόνο του. Και εγώ, όποιος τον πόλεμο σύμφωνα, πάει λοιπόν, για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τη... Το έχω ξανακούσει να το λέτε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια το λέτε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καλά κάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι εάν συνεργαστούν δύο κόμματα, δηλαδή το πρώτο και το τρίτο, μπορεί να προκύψει κυβέρνηση και να αποφύγει η χώρα μια περιπέτεια δίμηνη μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και μάλιστα στη δημοσκόπηση, Γιώργο, της GPO που έγινε για τα νέα, δείχνει ότι από την πρώτη Κυριακή μπορούμε να προκύψει, ξεπερνάει το πύχης. Μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Ερώτηση, τι θα κάνετε? Λοιπόν, πρώτον, ο Μητσοτάκης θα πάρει την εντολή. Μάλιστα. Θα εκτιμήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά είπε ο κ. Σκουρλέτης πριν, δεν έχουμε δημοσκοπήσεις και δεν έχουμε αποτέλεσμα κάλπης. Όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης, θα είμαστε σε θέση από εκεί και πέρα να τοποθετηθούμε ανάλογα. Από πλευράς ανάλυσης, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με θέσεις οι οποίες είναι ευθέως απέναντι σε κύριους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη. Μα αν ήταν, κυρία Μπακογιάννη, κοντά η θέση σας, γιατί να πάει κάποιος να ψηφίσει Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που είναι εδώ και να μην ψηφίσει κατευθείαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Πολύ σωστά. Νομίζω πολλοί θα το κάνουν. Αλλά πάω παραπέρα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει σε κέρια θέματα διαφοροποιηθεί από σημαντικές θέσεις δικές μας. Τώρα τι εννοώ? Δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αξιοκρατία. Έχει άλλες θέσεις. Ναι. Καταρχάς, έχετε πει, κύριε Κωνσταντινόπουλο, δεν δεχτείτε πρωθυπουργό. Έχει ενδιαφέρον να ακούσω για την αξιοκρατία, κύριε Κωνσταντινόπουλο. Έχετε πει. Είμαι έτοιμος να ακούσω για την αξιοκρατία, για το ΑΣΕ. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ. Για τους ανθρώπους που επιλέξατε. Επιτρέψτε μου, κύριε Κωνσταντινόπουλο, έχετε πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα δεχτεί. Θα με αφήσετε κάποια στιγμή να τελειώσω κι εγώ μια φράση. Είναι σημαντικό, απευθύνεται και σε εσάς. Διότι εφόσον δεν θα δεχτεί άλλον πρωθυπουργό από τον... Εγώ ξεκίνησα ανάποδα ούτε για να Τσίπρα, ούτε Μητσοτάκη. Αλλά άρα αυτό είναι κομβικό, φαντάζομαι, για εσάς. Όχι, ας πάμε στην αξιοκρατία. Έχει ενδιαφέρον η αξιοκρατία. Η αξιολόγηση που για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Αξιολόγηση. Πού έχετε κάνει αξιολόγηση? Στην παιδεία. Σε ποιο κάνατε αξιολόγηση? Στην παιδεία. Πού κάνατε αξιολόγηση? Πείτε μας. Πώς πήγε η αξιολόγηση? Αυτή τη στιγμή. Την Τετάρτη, στο δημόσιο τομέα δεν έχει προχωρήσει τίποτα επί δύο χρόνια. Στο σταθμάρχη. Αλλάξει το μόνο. Σταθμάρχη εννοείται. Στα Τέμπη. Αυτό αξιολογήθηκε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, το σύνολο των δημόσιων σχολείων. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει, που είναι το καλό δημόσιο σχολείο, που είναι ένα σχολείο που τα πειραματικά κάποια στιγμή τα καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τα αποδέχεται. Άρα εμείς τα πειραματικά τα ψηφίσαμε. Ναι, εσείς τα ψηφίσατε. Την αξιολόγηση εμείς την ψηφίσαμε. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν, την αξιολόγηση αυτή, εσείς την καταψηφίσατε. Δεν τη θέλατε. Την αξιολόγηση αυτή που προτείνατε εσείς καταψηφίσαμε. Είχαμε αξιολόγηση, αν θυμάστε, είχαμε ψηφίσει όλοι μαζί τον νόμο Διαμαντοπούλου. Τον ΕΦΚΑ. Πάμε παρακάτω. Όταν άλλαξε το σύστημα του ΕΦΚΑ. Αυτό θέλετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό? Θέλετε να μου πείτε δύο μήνε. Οι συντάξεις έναντι των δύο ετών που ήταν παλαιότερα, καλά, το καταψηφίσατε. Οχτώ φορές ψηφίσατε νομοσχέδιο στο
στον ΕΦΚΑ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, 8 φορές. Φωνάζετε. Δεν κερδίζετε τίποτα με το να μου φωνάζετε. Όχι, όχι, εγώ δεν σας φωνάζω. Εγώ προσπαθώ να μην φωνάξω. Πολύ γλυκά, όχι, αλλά δεν θέλω να με πάτε γλυκά, την αλήθεια. Αλλά δεν μ' αρέσει να μου φωνάζουν. Σας λέω, θέλω, σας λέω ότι πρέπει να ολοκληρώσω τη σκέψη της κυρίας Μπακογιάννη. Το διαφορετικά νομοσχέδια φέρατε. Για να πάμε και στους κύριους Κουλέτη. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κατά τη γνώμη μου, έχετε βάλει όρους στην διαδικασία της προσέγγισης και της συνεργασίας. Για τα φάντσα μας πείτε τι θα κάνουμε. Για τα φάντσα μας πείτε τι θα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη ότι ο αρχηγός του κόμματος είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, όπως λέμε εμείς, ο αρχηγός του πλειοψηφούντος κόμματος. Εσείς το αποδέχεστε? Κοιτάξτε, το αποδέχεστε, κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας πω κάτι. Ωραία να έχουμε τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αλλά μου, στην Αρκαδία δεν έχουμε ακτινολόγο στο νοσοκομείο του Παναρκαδικό. Τι ενδιαφέρει αν θα είναι Κυριάκος ή Αλέξης? Άρα τι ούτε εσάς σας ενδιαφέρει, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Αν δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Προχθές, κυρία Μπακογιάννη και κύριε Σκουρλέτη, ένα κοριτσάκι από το Λεωνίδιο δεν είχε ασθενοφόρο για να έρθει στην Τρίπολη. Και ρωτάω, ρωτάω τον ελληνικό, το άλλο το παιδάκι αυτούς που μας βλέπουν, αυτού που μας βλέπουν, πήγαινε, τι διάφορα έχει να είναι ο Αλέξης τώρα, το ανακαλύψατε αυτό, τώρα το ανακαλύψατε αυτό. Όχι, σας λέμε την πραγματικότητα. Εσείς όμως στέκετε στον λέμε, Αλέξη και στον Κυριάκο και δεν βάζετε κάτω 10 άξονες συνεργασία. Δεν τους έχετε βάλει και αποφεύγετε. Και λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ θα συνεργαστώ με όποιον είναι πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτως τι προτείνει προγραμματικά, αλλά να μην βάλει τον επικεφαλή. Αδιανόητο. Κάτι συμβαίνει μαζί σας. Εσείς δεν είπατε. Ψηφίσατε την απλή ανολική ο 10ης. Εγώ θα σας πω όταν έρθει η σειρά μου. Γιατί θέλω να πιάσω άλλο κόμμα. Να κάνουμε λίγο πιο οργανωμένο άλλο κόμμα. Πρέπει να πάμε στον κύριο Σκουλέτη για να μας πείτε κι εσείς, κύριε Σκουλέτη, για το θέμα. Να δικούμε τους τηλεθεατές με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, επί τη ουσία, εν πάση περιπτώσει, για τελειώσει. Πετάει από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι μετέωρο. Υπάρχει μια έολη πρόταση διακυβέρνησης των προοδευτικών δυνάμεων από τη μία μεριά. Όχι, γιατί κυρία, είναι κυρία Μπακογιάννη, κύριε Κωνσταντινόπουλε, θα τοποθετηθείτε. Αφήστε να ολοκληρώσετε τη φράση, παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να φτιάξετε δύο μέτωπα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, χάρη στον κύριο Τσίπρα, είναι μπροστά ο κύριο Μητσοτάκη. Ότι η πρότασή μας είναι διαφορετική και θα την ακούσετε και αυτή που σας λέω εγώ. Και αυτό που λέτε εσείς, δεν μπορείτε να μονοπολίσετε τη συζήτηση. Παρακαλώ πολύ, πρέπει να σεβαστείτε και τους υπόλοιπους υποψήφιους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και να τελειώσω λοιπόν τη φράση. Τη φράση σας παρακαλώ για να πάω στον κύριο Σκουλέτη. Η φράση μου λοιπόν είναι ότι από την άλλη μεριά είναι παντελώς έολη η πρόταση περί προοδευτικής συνεργασίας. Γιατί είναι έολη? Διότι το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται όπως τοποθετείται. Μιλάμε τώρα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας τη μία μέρα θέλει τον κύριο Βαρουφάκη, την άλλη μέρα δεν θέλει τον κύριο Βαρουφάκη. Τη μία μέρα τον αποδέχεται, την άλλη μέρα δεν τον αποδέχεται, αλλά εξακολουθεί και κάνει το προοδευτικό κάλεσμα. Φτάνει μέχρι να κάνει προοδευτικό κάλεσμα στο ΚΚΕ. Έχουμε φτάσει να ξαναγυρίσουμε τη συζήτηση του 15 για νομίσματα. Παραδείγματος χάρη, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω ότι ήμουνα στην Κάνδανο. Κάνδανο, ηρωικό χωριό στα Χανιά. Δεν νομίζω πως κανένας στην Κάνδανο επενδύει στην δυνατότητα εναλλακτικών νομισμάτων ή θα ήθελε να πάει πίσω στην κριτική δραχμή. Κύριε Σκουρλέτη, άρα αυτή η κουβέντα που επανέρχεται είναι μια κουβέντα, κυρία Μπακογιάννη, που ουσιαστικά διώχνει ωραία, κόσμο. Με αυτή την κουβέντα δεν θεωρείτε κι εσείς, κύριε Σκουρλέτη, γιατί δεν απαντήσατε για το θέμα αυτό των τοπικών νομισμάτων. Αυτό είναι το καλύτερο που είπατε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι είναι όλα αυτά, καταλαβαίνετε ο κόσμος. Άκουσε τον κύριο Σκουρλέτη. Απλώς θα παρακαλούσα να κάνουμε μια συζήτηση που να μην πετάγεται ο κύριος Κωνσταντινόπουλος συνέχεια. Ειλικρινά, η κυρία Μπακογιάννη συμπεριφέρεται πιο κόσμια και με βάση. Εντάξει, είσαστε στο ίδιο μοντέλο. Δεν είσαστε μακριά. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, βρίσκεται αυτές τις έξυπνες παρατηρήσεις και σκοτώνει. Είμαι σπιρτόζο και εύστοχο. Ελάτε, λοιπόν, τι είναι όλο αυτό που βγήκε? Καταλαβαίνετε, είχε ανησυχήσει ένα κόσμο. Τι είπατε? Μία η ώρα το βράδυ. Ναι. Κάτι παίρνει, φαίνεται. Εμείς από την Αρκαδία δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι. Δεν πρόκειται. Όπως καταλαβαίνετε, από αυτά είχαμε συνηθίσει από άλλους, λοιπόν, από άλλα κόμματα. Αγχώνεται ο κόσμος με αυτά που ακούω. Αγχώνεται ο κόσμος. Και καλά κάνει να αγχώνεται ο κόσμος, και ο κόσμος θέλει να δοθούν απαντήσεις
σε πραγματικά ερωτήματα και να μην αλλάζουμε την ατζέντα ή να μην κάνουμε τα τριτεύοντα ζητήματα να τα προτάσουμε. Είναι τριτεύον το ζήτημα του νομίσματος. Όχι, δεν θα. Εγώ εισαγωγικά για να πω αυτά ακριβώς δεν θα σας πω. Αλλά προηγουμένως δεν μπορώ να. Δηλαδή, αισθάνομαι υποχρέωση αυτή τη στιγμή στους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να μην αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, λες και ήρθε ουρανοκατέβατος από παρθενογέννηση στο Πασόκ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ποιος έκοψε κατά 40% τις συντάξεις σε αυτή τη χώρα από το 10 ως το 15? Οι δύο κυβερνήσεις που κυβερνούσαν. Ποιος αύξησε τα όρια συνταξιδότησης στα 67? Οι δύο κυβερνήσεις που συγκυβερνούσαν. Στο τρίτο μνημόνιο που φέρατε εσείς ήταν λεπτό. Μέσα η αύξηση των ορίων συνταξιδότησης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, λάθος κάνατε. Ήταν όμως του 11. Ήταν όμως του 11. Συγγνώμη, κύριε, σας παρακαλώ, νόμος του 11. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Δεν θα διακόψετε. Δεν θα διακόψετε τώρα. Θα ακουστεί ότι είχατε δεσμευτεί από το 14 τέλος 15 να καταργηθεί το ΕΚΑΣ που ήδη είχατε ξεκινήσει. Μα τώρα μιλάτε σοβαρά. Θα ακουστεί ότι κόψατε τη 13η και τη 14η σύνταξη. Μα εσείς δεν το σκίζατε θα το μνημόνιο. Ακουστεί. Κύριε Σκουρλέτη, θα εσείς δεν είπατε ότι θα την επαναφέρετε θα τη 13η και αυτά. Τη 14η. Δεν μπορεί να επαναφέρετε. Δεν μπορεί. Είναι άσφερος ο αντιπεριστατικός. Άσφερος να είναι, αλλά είχατε το ίδιο. Δεν σέβεται τους κανόνες της συζήτησης. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν σέβεται τους κανόνες της συζήτησης. Θα ακουστεί ότι κάνετε το PSI. Τα δομημένα ομόλογα από 30 σε 40 χρόνια είχατε άτοκα τα λεφτά των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ρωτήσε, οι δύο κυβερνήσεις του παλαιού δικοματισμού. Α, την κυρία Μαριλίζα να ρωτήσω. Τον κύριο Ραγκούση. Μα τι λέτε τώρα. Κύριο... Μα τι λέτε αυτός, τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Τις πολιτικές σας μέμφωμε που οδηγήσανε στην κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία. Συγγνώμη. Θα τα θυμηθούμε όλα αυτά και είναι πάνω στο τραπέζι και τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά όμως. Αλλά όμως. Μειώθηκε το χρέος. Πάνω από 100. Και ο κύριος Τσίπρας πήγε και το υπερασπίστηκε στην Ευρώπη. Αναδιανομή. Ο κύριος Τσίπρας το PSI ωραία, το υπερασπίστηκε στην Ευρώπη. Πέστε τα αυτά λοιπόν στους συνταξιούχους. Εσείς είχατε κάνει το ρεπορτάζ. Και παραλαμβάνουμε, και παραλαμβάνουμε. Εάν δεν σταματήσετε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, θα αναγκαστώ να το σταματήσω εγώ με όχι κόσμιο τρόπο και θα κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Σας παρακαλώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Δεν είναι ωραίο. Μπράβο. Χαίρομαι που. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, έχει δίκιο. Παραλαμβάνουμε λοιπόν τον ΕΦΚΑ. Με ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα και με μηδέν ταμεία. Μα τώρα τι να μας πούνε αυτοί οι οποίοι μας παρέδωσαν άδεια ταμεία και παρέλαβαν 37 δισεκατομμύρια ρυθμισμένο χρέος. 9 δισεκατομμύρια για την εξυπηρέτηση του χρέους. 37 δις όμως 9 δισεκατομμύρια. Είναι το αποτέλεσμα μια άγρια. Λάθος κάνετε, λάθος κάνετε. Είναι αυτά που περίσσεψαν από την ακεφαλοποίηση. Είναι από τα κέρδη εδώ των είμαστε. Ομολόγων που είχαν παρακρατήσει τα ελληνικά ομόλογα οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και ένα πολύ μικρό μέρος προέρχεται από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα σας θυμίσω. Αλλά λέω, ήταν λάθος τα 37 δισεκατομμύρια. Ήταν λάθος. Γιατί τα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που κάνατε εσείς ως κόμμα μετά την ήττα του 2019 καταγράφηκε εκεί η άγρια φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Όχι, οποία... δεν καταγράφηκε. Νομίζω ότι ξέρω λίγο παραπάνω. Θυμάμαι, το ξέρετε λίγο. Δεν καταγράφηκε ως αιτία για την ήττα. Διότι από το 10 στο 15 είχαμε μια βίαιη φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων. Γνωρίζετε πόσες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσανε. Άρα θα επαναφέρετε τη φορολόγηση. Τα κόκκινα, έχει τα κόκκινα δάνεια. Άρα δεν με παρακολουθείτε καθόλου αυτά. Όχι, το άρα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που άρα θα επαναφέρετε τη φορολόγηση. Θυμόσαστε, αν θεωρείτε ότι θυμόσαστε, δεν είχαν άγρια φορολογική. Θυμόσαστε. Εσείς τώρα θα επαναφέρετε τη φορολόγηση. Θυμόσαστε πόσες επιχειρήσεις είχαν κλείσει. Θυμόσαστε το 27% ανεργία και το 50% στον νέων. Το 50% στους νέους. Θυμόσαστε τον υποκατώτατο που ψηφίσατε μαζί. Μοναδικό φαινόμενο για τα παιδιά κάτω από 25 χρονών. Είχα πάει σήμερα στο ΕΚΑ Μαρουσίου και μου λέγανε, μα καλά υπήρχαν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Υποκατώτατο μισθό. Μιλάτε εσείς για επιδότηση, κύριε Κωνσταντινόπουλε, πριν από λίγο. Πάντως δεν μου απαντάτε για το νόμισμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν θα σας απαντήσω εάν δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όχι εσείς. Έχετε παρελθόν στη συζήτηση, αφήστε το. Έχει και παρόν και αβέβαιο μέλλον. Δεν ξέρω για το αβέβαιο μέλλον. Εγώ λέω τώρα ότι διακόπτεται. Μιλάμε τώρα για τα κοινοφελή προγράμματα που ήταν η επιδότηση για την ανεργία της εργασίας που τα είχατε 6 μήνες χωρίς ασφαλιστικές φορές και τα κάναμε 8 μήνα το 15 με ασφαλιστικές φορές. Τα ξεχάσατε αυτά.
Μιλάτε για το εισόδημα που είχατε, το αλληλεγγύης, το λέγατε διαφορετικά, που το είχατε μόνο πιλωτικά σε 10 δήμους και εμείς το επεκτείναμε. Το αλληλεγγύης. Το κάναμε σε 10 δήμους. Λοιπόν, σε 10 δήμους πιλωτικά και εμείς το επεκτείναμε. Λοιπόν, άρα εμείς το κάναμε, το Πασόκ το κάναμε. Πιλωτικά από το ΕΣΠΑ και το κάναμε πράξη αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική πράξη κοινωνιών. Να έρθουμε όμως και στο νόμισμα. Γιατί νομίζω ότι αφορά τον κόσμο αυτό. Διότι. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα λοιπόν. Καταρχήν, αυτή η θέση δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν υπάρχει ούτε στο προεκλογικό πρόγραμμα, ούτε σε αυτό που επεξεργαστήκαμε πριν από λίγους μήνες, ούτε σε αυτό που παρουσίασε. Αυτό είναι σωστό. Αλήθεια, το λέει ένα κορυφαίο σας τέλεχος, ο κύριος Τσακαλώτος. Όχι, το λέει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ούτε αυτό που παρουσίασε στη ΔΕΘ το προηγούμενο φθινόπωρο. Σωστό είναι αυτό. Ακριβώς. Πώς ξανάρχεται η συζήτηση για τα τοπικά νομίσματα, παραμονές εκλογών και ξαναμπαίνει στη συζήτηση η δραχμή. Αυτό θέλω να μας πείτε. Επειδή δεν μπορεί. Θέλετε τον κύριο Τσακαλώτο να το πει. Αφήστε λίγο, κυρία Μπακογιάννη. Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να φέρει μια συζήτηση η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, όπως και άλλα πράγματα για το 2015. Βέβαια δεν πάει στο 2014 και στο 2015. Δεν πάει σε αυτά. Προσανατολίσει εννοείται. Προφανώς. Διότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της. Όταν έχεις αποτύχει στη διαχείριση της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, της υγειονομικής κρίσης, τότε θέλεις να πετάξεις την μπάλα έξω. Και αρχίζει το Τσακαλώτος όμως που παίζει. Τώρα αυτό. Το να εγκαλεί, προσέξτε το πιο τραγικό από όλα ποιο είναι και πολιτικά προκλητικό. Εγκαλεί τον Τσακαλώτο, τον επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου που έδωσε μάχη για την παραμονή της χώρας στο ευρώ και για την έξοδο από τα μνημόνια απέναντι στο Σόιμπλε. Απέναντι στο Σόιμπλε που είχε το σχέδιο δεν εξόδου. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε. Μα αυτό λέει τώρα. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέει. Η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύεται. Εκλογές πάει. Όχι, μισό, πολύ σωστά. Εμείς λέμε λοιπόν τώρα. Θα τελειώσω. Ναι. Θα τελειώσω σε ένα μισό λεπτό. Μπορεί και λιγότερο. Λοιπόν. Θυμόσαστε τότε τι λέγανε λοιπόν διάφοροι σύμμαχοι. Δεν ξέρω αν ήταν και η κυρία Μπακογιάννη που το είχε πει το Βάστα Σόιμπλε. Όχι, δεν το είχε πει. Είναι ένα πολιτικό προσωπικό. Δεν το είχε πει. Το παίρνω πίσω γι' αυτό. Ειλικρινά το είπα. Να το πάρετε πίσω. Το είπε ένα καθηγητή. Ο Γεωργιάδη το είχε πει. Όχι. Το Γερούν Γερά ποιο το είχε πει. Το Γερούν Γερά το είχε πει ο κύριο. Δεν ζει πια νομίζω. Ο καθηγητή Λιαρόπουλο. Λιπούργο Λιαρόπουλο. Ο οποίο δεν ήταν ούτε καν Νέα Δημοκρατία. Είπε ο άνθρωπο κάτι. Οι σύμμαχοι δεν ζει πια και είναι κρίμα να το λέμε. Ο Δόκτωρ Σόιμπλε, ο οποίο είχε σχέδιο εξόδου, εγκαλούν τώρα τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος οργάνωσε την σταθεροποίηση της χώρας εντός του ευρώ. Διότι ο πρώτος κίνδυνος για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη ήταν η χρεοκοπία της χώρας. Ασφαλώς. Έτσι δεν είναι. Αυτά τα λέγαμε από το 2009. Αυτά τα λέγαμε από το 2009. Όταν λέγατε τον Παπανδρέου. Στερεοφωνική. Ο παλαιός δικοματισμός χτυπάει ξανά. Όταν λέγατε τον Παπανδρέου. Κυρίες και κύριοι, ο παλαιός δικοματισμός χτυπάει ξανά. Εσείς λέγατε τον Παπανδρέου. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, εγώ έμεινα τόσο καιρό, τόση ώρα. Όχι, δεν θα σας έλεγε κανείς, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Άφωνο δεν σας χαρακτήριζε κάποιος. Θα πέσουν τα μάρμαρα εδώ. Πείτε μας, κυρία Μπακογιάννη, πείτε, κυρία Μπακογιάννη. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε για τα τρέχοντα και για τα προγραμματικά. Όταν διαφωνείτε για το νόμισμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα για να το κλείσουμε αυτό. Δεν τίθεται θέμα τοπικού νομίσματος. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Μια μορφή παράλληλου νομίσματος και σχολιάστε το αυτό. Ξέρετε ποια είναι. Τα διάφορα πας. Το ΠΑΣ είναι μια από μορφή. Από πότε το ΠΑΣ είναι? Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Δημητρούλες, το εκδίδει. Το εκδίδει τη Αγία Ειρήνη, θα θες, όχι τη Δημητρούλα. Δημητρούλε έλεγε ο κύριο Βαρουφάκη, με τον οποίο θέλετε να θα το πείτε πίσω. Να τελειώσω μετά. Αμέσω μετά θα το πείτε. Να σχολιάσετε αυτό που θα σα πω. Να σχολιάσετε αυτό. Τι κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία? Έχει βγάλει τρία ΠΑΣ, εγγυάται η ίδια ότι. Ως το κράτος ότι αυτά έχουν αντίκρισμα στην αγορά και πάνε οι άλλοι είτε με την εφαρμογή στο τηλέφωνο είτε με μια καρτούλα και κάνουν τις αγορές τους. Καλά, και εσείς είναι μια μορφή παράλληλου νομίσματος. Έστω το περιορισμένο. Είναι μια μορφή παράλληλου νομίσματος. Επειδή τα οικονομικά δεν νομίζω πως είναι το φόρτε σας, δεν αφήνουμε αυτή την κουβέντα. Το δικό σας φόρτε δεν είναι. Σας έχω τσεκάρει και άλλες φορές. Εγώ κάτι έχω σπουδάσει. Έχω πάρει και ένα πτυχίο οικονομολόγου. Έχω πάρει και ένα πτυχίο οικονομολόγου. Το δικό σας φόρτε το αναζητώ. Δεν πειράζει. Εγώ δέχομαι.
έχουμε και προσβολές ευευθέως. Εσείς ανοίξατε αυτή τη συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας το πρόβλημά σας είναι ότι αυτή τη στιγμή που βγαίνετε μιλάτε σαν να μην έχετε κυβερνήσει 4 χρόνια. Όχι, αυτά τα 4 και χρόνια. Και σας σώσαμε. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Κύριε Σκουρλέτη. Έτσι. Βαρύ. Κύριε Όχι, Σκουρλέτη, οικονομικά μιλάω. Πάρα πολύ. Δανείζεται η χώρα σήμερα. Βαρύ. Να θυμηθείτε ότι δεν μιλάτε. Όταν βγάζουμε, κάποιους από τη χρεοκοπία, δεν τους, τους βάζουμε να στηρίζονται στα πόδια τους. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, οικονομικά τη χώρα. Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη γλώσσα. Η χώρα είχε στηριχθεί νωρίτερα στα πόδια της. Πότε, από το 10 ως το 15. Γιατί έκλεισε πρόγραμμα. Έκλεισε πρόγραμμα. Έκλεισε πρόγραμμα ο Σαμαράς, για έκλεισε πρόγραμμα. Όμως, έκλεισε πρόγραμμα ο Σαμαράς. Με άδεια ταμεία. Με άδεια ταμεία. Ο κύριος Σκουλέτης μιλάει συνέχεια. Με 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα. Και με τα ομόλογα στα ύψη. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παπαγιάννη. Δεν υπάρχει τρόπος. Εγώ σταματώ για να σας ακούσω, κυρία Παπαγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσύνη σας. Όχι, δεν είναι υποχρέωσή μου. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει ξεχάσει πώς έχει κυβερνήσει τα 4 χρόνια, έχει ξεχάσει τους φόρους, έχει ξεχάσει πώς βασικά γονάτισε τη μεσαία τάξη, δεν θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Το πρόβλημα όμως του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επαναφέρουν την κουβέντα από μόνοι τους. Ένας είναι ο κύριος Τσαγαλώτος με το παράλληλο νόμισμα. Μετά είναι ο κύριος Δραγασάκης με την αύξηση της φορολογίας. Και είναι πραγματικότητα ότι επειδή το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το εξαγγέλει, έχει ένα κόστος στη διάρκεια της τετραετίας 80 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, αυτά για να μπορούσαν να είχαν κάποια δόση αξιοπιστίας, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναβάλει τέτοια φορολογία ώστε να μπορέσει να έχει αυτά τα έσοδα τα οποία επικαλείται. Επειδή όμως δηλώνει ταυτόχρονα ότι θα μειώσει και τη φορολογία, γι' αυτό και εμείς είμαστε παλιοί με τον κύριο Σκουρλέτη, είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα το 15 στο Μέγα, το τελευταίο Μέγα, η τελευταία κουβέντα πριν κλείσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μέγα. Και είχαμε, του είχα πει ότι κύριε Σκουρλέτη. Πήρε απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισε το ΜΕΓΑ. Πάντως. Χρησιμοποίησε τη δύναμη τη. Δηλαδή, τι υπήρξε παρέμβαση στις τράπεζες με τα δάνεια. Δεν ήταν καθοριστική. Μπορούσε να εξυπηρετήσει σας τότε επιχείρηση. Τα θυμάμαι. Τώρα είναι υπό άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ξανά άνοιξε. Να διευκολύνει. Τι να διευκολύνει. Τι υπερασπίζεσαι. Συγγνώμη. Τώρα μην την πιάσουμε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, θα επιστρέψουμε. Αν θέλετε να την κάνουμε αυτή την συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ. Θα την κάνουμε μετά αμέσως. Κυρία Μπακογιάννη, σας παρακαλώ προσβάτε μια τελεία και θα πάμε με ένα άρθρο και ένα νόμο. Ότι κρατήστε αυτό το βίντεο, γιατί αξίζει τον κόπο να το ξαναπαίξουμε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, αξιόπιστη, σοβαρή, διότι πέραν της καταστροφής που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ της Ελλάδος σήμερα, δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει ξένη εφημερίδα η οποία να μην μιλάει για την ελληνική οικονομία, τα επιτεύγματά της και πώς λοιπόν κατάφερε η Ελλάδα να έχει ανάπτυξη άνω λοιπόν, του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού. Κυρία Μπακογιάννη, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Όσα όμως διαφωνεί μαζί σας. Όσα διαφωνεί μαζί σας. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να κλείσουμε. 40-93 του 12 ο νόμος για τα 67 έτη. 40-93 του 12. Σας παρακαλώ πολύ. Το βρήκα τώρα μόλις. Σας το λέω και σε εσάς που μου είπατε. 40-93 του 12. Θα σας πω στο τρίτο μνημόνιο μέσα. Με το που επιστρέφω διαφημίσεις. Σας υπόσχομαι με το που επιστρέφω διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκλογική εκπομπή του Μέγκα στο δρόμο προς την Κάλπη και η συζήτηση είχε φουντώσει έτσι έντονα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Νομίζω ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Επιτέλους. Το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο όμως Πασόκ επιφυλάσσει μία έκπληξη στους ψηφοφόρους στις 21 Μαΐου. Δεν μας έχετε πει ποιον θέλετε για πρωθυπουργό. Καταρχάς δεν υπάρχει κόμμα σε κυβέρνηση συνεργασίας στην Ευρώπη που να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ωραία. Δεν μπορεί να σας ψηφίσει κάποιος χωρίς να ξέρει ποιον προτείνετε για πρωθυπουργό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, κυρία Παναγωπούλου, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, θα τα λύσουμε όλα. Οι εκπλήξεις θα είναι πάντα θετικές.
Στην Πασόκ έχει μόνο θετικές εκπλήξεις. Θέλω να ξεκινήσω όμως από κάτι πολύ σημαντικό. Παρότι δεν αφορά, είναι ιστορία, πρέπει να το. Άκουσα κάτι εξαιρετικό από τον κύριο Σκουλέτη. Ότι ο κύριος Σόιμπλε. Νομίζω ότι όλα ήταν εξαιρετικά. Ναι, εντάξει. Κρατηθείτε λίγο, πάμε τώρα σε αυτό. Μια μετριοφροσύνη, η οποία Σιριζέη. Έχω μπει στο πνεύμα του. Πάμε τώρα. Είχε πει ότι ο Σόιμπλε είχε σχέδιο για την χρεοκοπία της χώρας. Έτσι δεν είπατε, κύριε? Δεν είχε. Δεν πρότεινε. Μισό λεπτό. Εγώ συμφωνώ. Δεν πρότεινε για την, για την έξοδο, λεπτό, για την έξοδο από, το, από το ευρώ. Είπα. Αυτό, επειδή το Σόιμπλε εσείς το γνωρίσατε. Για την έξοδο από το ευρώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι για τη χρεοκοπία της χώρας, για την έξοδο, για την από, έξοδο το από το ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα καλύτερα. Το, αυτά τα έλεγε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τα έλεγε, τα έχει γράψει. Τα έχει γράψει και τα έλεγε αυτά ο Βαγγέλης Βενιζέλος τότε, όταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το Πασόκ προσπαθούσε να βρει μια συνεννόηση σε μια δύσκολη Ευρώπη. Άλλοι έλεγαν τότε τον Γιώργο Παπανδρέου Πινοσέτ και έλεγαν Χέρμανο Τσολιάδες. Και έλεγαν. Δεν σας άκουσα, κύριε. Ολανδρέου. Και άλλοι πήγαιναν στα Ζάπια. Αυτή είναι η αλήθεια. Συγχωρείτε, η κυβέρνηση μαζί δεν ήταν σήμερα. Πάμε σίγουρα. Στο πρώτο μέρος, μην τα ξεχνάτε, γιατί κυρία, δεν είχατε την ίδια, δεν είχατε την ίδια θέση τότε, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά δεν τώρα εκλογές. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αλλά στο δεύτερο, λέω, στο δεύτερο. Στο δεύτερο το ζήτημα. Με το Σόιμπλε ήταν. Γιατί πριν δεν είχαμε. Γιατί πριν η κυβέρνηση Παπανδρέου διαπραγματευόταν. Ποιο διαπραγματευόταν, ε? Πάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα. Αφήστε με τώρα. Το ζήτημα είναι αυτό που σας ρώτησα. Θα πάμε και σε αυτό. Το δεύτερο θέμα. Αυτό το δεύτερο θέμα, ζήτημα. Ποιον θα θέλετε να κυβερνήσει? Ακούστε με λίγο. Ο κύριος Σκουρλέτης μας είπε πάρα πολλά, αλλά ξέχασε να μας πει για το 2004-2009 και την κυβέρνηση Καραμαλή και τον εκπρόσωπο τύπου κύριου Αντώναρου που έχουν τα ψηφοδελτία, στα ψηφοδελτία σας, ο οποίος δημιούργησε το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα. Και πάω τώρα. Για τον κύριο Αντώναρο τον έχετε εσείς. Για τα υπόλοιπα θα τους αναλάβει η κυρία Μπαρακογιάννη. Και πάω τώρα στα θέματα που είπε. Σήμερα έχουμε ένα ζήτημα, για να φτάσω σε αυτό, τα οποία λέει πού βρισκόμαστε σήμερα η χώρα. Πού είναι το δημόσιο χρέος μας? Δεν χρειάζεται να δούμε ούτε το πολιτικό ή οτιδήποτε. Υπάρχουν τα στοιχεία. Έστειλε και μια επιστολή ο Αλέκος Παπαδόπουλος, που νομίζω όλοι τον εκτιμούσαμε μέχρι χθες εδώ. Αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία την επόμενη μέρα πρέπει να πάμε με αυτές τις κατευθύνσεις και με αυτές τις πολιτικές που έχουμε. Δηλαδή, με αυτή, χωρίς καμία συνένεση, χωρίς να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις η χώρα να πάει μπροστά, ή απλά να είναι το πρόβλημά μας ότι εδώ το μόνο που μας αφορά είναι αν θα γίνει πρωθυπουργός ο Α ή ο Κ. Ξέρετε, είναι κομβικό. Και πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Αρνούνται να μην είναι πρωθυπουργοί. Και δικαίωμά τους είναι. Και μην, άρα σας θέλουν να ξέρουν πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο εξής. Επειδή μας αρέσει η Ευρώπη, έχουν μια κοινή άποψη τα δύο κόμματα. Δεν θα μου απαντήσετε. Θα σας απαντήσω. Έχουν μια κοινή άποψη. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Είναι ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Το δεύτερο. Αν θέλετε να σας το πω, επειδή αναφερθήκατε στην Ευρώπη, κυρία Παναγωπούλου, εγώ είμαι Ευρωπαίος, αλλά δεν είμαστε 100% Ευρωπαίοι. Στην Ευρώπη, μάλλον χάρη, η κυρία Μέρκελ, έγινε καγκελάριος κάνοντας το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Ο μεγάλος συνασμός. Ο μεγάλος συνασμός. Άρα, μην πάμε συνέχεια τη συζήτηση, η οποία κατανοώ ότι η Νέα Δημοκρατία την πάει με σωστό τρόπο, αφορά τα δικά της θέματα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ θέλω να ανεβάσω όσο πιο πολύ τα ποσοστά μου. Δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία. Ξέρουμε τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, είναι χορηγός της ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρεται που ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός. Θέλει να φτάσει στο 34 πιθανόν, και αυτό να το ακούσουν οι πολίτες, στο 35, για να βρει μια αφορμή να μην κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Και να πει, εγώ θέλω αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συνεργαστεί μαζί σας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε με λίγο. Ακούστε με τι θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ξέρει τι θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρχισε, ψήφισε την απλή αναλογική. Για να ξέρουμε τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα τι γίνεται. Η απλή αναλογική δεν έχει κυβέρνηση τιμένων και μη. Και έδωσε πάσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλεις απλή αναλογική και την πιστεύεις, κάνεις κυβέρνηση. Εμείς δεν την ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Κάνεις κυβέρνηση με αυτούς που μπορείς. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας όλα τα κάνει όχι με στρατηγική, αλλά με έναν απόλυτο τακτικισμό. Και γι' αυτό πέφτει συνέχεια σε αυτά που ο ίδιος δημιουργεί. Και τελειώνω. Άρα την Δευτέρα το πρωί, αν το Πασόκ έχει τη δύναμη για να φτιάξει
με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τα 10 μας σημεία, θα καθίσουμε μαζί. Δεν θα έχουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Θα καθίσουμε μαζί με αυτούς που θα είναι. Αυτή τη δύναμη. Το ακούω, το λέει και ο κύριος Αντρουλάκης. Θα καθίσουμε όλοι μαζί να καταλάβει η κυρία Παναγωπούλου και θα συνεννοηθούμε για ποιον μπορεί να υπηρετήσει. Άλλο είναι το ερώτημα. Παρακαλώ, είμαστε εδώ. Το λέει και ο κύριος Αντρουλάκης, το λέτε και τα στελέχη του. Ποια είναι η δύναμη αυτή, τι θεωρείτε? Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δηλαδή, πού, 15 ας πούμε? Κοιτάξτε. Με τι θα είστε ευχαριστημένοι, ποιος είναι ο στόχος σας? Κοιτάξτε, ακούστε, κατανοώ και είναι εύκολο. Ναι. Είναι, δηλαδή, αρέσει. Λέω εγώ, κάνω εγώ το εξής. Αρέσει πάρα πολύ. Την εξής υπόθεση εργασίας. Αν το ποσοστό σας είναι 10 και έχετε 33 βουλευτές, είναι προφανές ότι δυσκολότερα θα επιβάλλετε όρους. Αν το ποσοστό σας είναι 15, σας ρωτώ λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος σας? Ακούστε, ο στόχος μας είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Εμείς πήγαμε και στο 4 και στο 6 και στο 8 και στο 12 και στο 16 και στο 20 και στο... Θέλουμε να μεγαλώσουμε τη δύναμή μας. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι εύκολο να πεις 10, 11, 12, 13, γιατί αυτό αρέσει στη δημοσιογραφία. Όμως, αυτό που αξίζει να ακούσουν οι πολίτες είναι αυτές τις θέσεις που εμείς λέμε. Αξίζει να τις υλοποιήσουμε? Γιατί διαφορετικά ξέρετε που θα φτάσουμε, κύριε Παναχρήστο. Να μιλάμε για το PSI, το οποίο ήταν σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, και όλοι αυτοί που το καταδίκαζαν να πηγαίνουν μετά στην Ευρώπη όταν οι μικρομειομολογιούχοι έκαναν, πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εσείς το βγάλατε. Αυτοί που το καταδίκαζαν, όπως είναι ο κύριος Κουλέτης, έστειλε εκπροσώπους η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτό έπρεπε να κάνει, γιατί υπάρχει του... συνέχεια στο για να κράτος. Υπάρχει... Α, ωραία. Ωραία. Άρα, γι' αυτό εδώ έχουμε απέναντι πολιτικές τις οποίες... Εδώ εφαρμόζεται ένα μνημόνιο, το τρίτο και χειρότερο που υπέγραψαν εκείνοι, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί. Μα δεν είναι. Υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει. Για να μην έχουμε ξανά τα ίδια και χειρότερα, ας πάμε στις πολιτικές και στην προγραμματική. Κάθε φορά που εκλέγεται μια κυβέρνηση, τελειώνει το κράτος και ξεκινάει την επόμενη, δεν γίνεται. Σας βλέπω λίγο φασαριόζω όπως εγώ πριν. Βλέπετε, εγώ προσπάθησα να. Λέω το εξής για να κυκλοφορήσω. Άρα καταλάβατε ότι θα γίνει μια συνεννόηση την επόμενη. Κατάλαβα ότι δεν θα μας πείτε το όνομα του Πρωθυπουργού. Δεν χρειάζεται να σας πω όνομα, γιατί δεν υπάρχει. Θέλω να πάω στον κύριο Σκουλέτη. Είδατε τον υποψήφιο βουλευτή σας, κύριο Ζουράρη, ο οποίος είπε σήμερα στην ΕΤΡΙΑ ότι και με τον κύριο Βελόπουλο εμείς συνεργαζόμαστε και με το διάολο ακόμα επί τη βάση προγραμματικών συμφωνιών. Άλλωστε, λέει, εμείς συνεργαστήκαμε και με τους ΑΝΕΛ. Ωραία. Συμφωνείτε και εσείς? Μπορείτε να συνεργαστείτε και με τον κύριο Βελόπουλο, για παράδειγμα. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θεωρώ παραδοξολογία το να πηγαίνεις στις εκλογές, να παρουσιάζεις μια προγραμματική πρόταση, να υπάρχει το περιβάλλον της απλής αναλογικής, το οποίο οθεί προς συνεργασίες, το οποίο αναγνωρίζει την ισοτιμία της ψήφου με βάση το Σύνταγμα, και να μην λες εκ των προτέρων ποιο κόμμα θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στις θέσεις σου και θα διερευνήσεις την προγραμματική σύγκληση, την υπόθεση προγραμματική σύγκληση. Το αναφέρω αυτό για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Διότι το ΠΑΣΟΚ τι κάνει? Αντί να εστιάζει στα προγραμματικά ζητήματα, βάζει μπροστά προτάσεις στα θέματα των προσώπων. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος πραγματικά χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Εσωτερικές ισορροπίες, οι οποίες τελικά όμως αδυνατίζουν την πολιτική του παρουσία. Εγώ, σας λοιπόν, ευχαριστούμε για μας, για το ενδιαφέρον σας, μιλήστε για το κόμμα σας. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, για το ΕΣΥ συμφωνούμε ότι ήταν λάθος ο νόμος Πλεύρη και πρέπει να επανέλθει η αποκλειστική και πλήρης απασχόληση? Σας ικανοποιεί η εικόνα αυτών των εξοδοτικών? Πείτε το. Των γιατρών. Των γιατρών. Των γιατρών, το των γιατρών, ναι. Για το ΕΣΥ, Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, σας ικανοποιεί η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, όπου παρετούνται γιατροί κάθε ηλικίας, όπου έχουμε τεράστια κενά, όπου έχει καταρρεύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και είναι χειρότερο από ότι το 19 και το 20, δηλαδή μετά την πανδημία? Είναι χειρότερο, παρόλο ότι είχε τη δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση λόγω της αναστολής του Συμφώνου Σταθερότητας να το στηρίξει και βγαίνει και γίνεται dealer ιδιωτικών συμφερόντων και λειτουργεί εις βάρος του δημόσιου κοινού αγαθού που λέγεται υγεία? Ναι, θα απαντήσετε αμέσως μετά. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε? Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο νόμος Χατζηδάκη με τα πλήρωτα δεκάωρα, με την καταστρατήγηση και την ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων? Στο άρθρο 16 μπορείτε να συμφωνήσετε. Θα τα πούμε όλα. Μισό λεπτό. Θα τα πούμε όλα.
Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, και αν θα θέλετε να υπάρξουν απαντήσεις, κύριε Σκουρλέτη, θα ήθελα να πείτε αυτό που είπατε, θα συνεχίσουμε και με τον διάβολο και με τον κύριο Βελόπουλο συνεργαζόμαστε. Από ό,τι καταλάβατε, όλα αυτά που σας λέω είναι οι προγραμματικές μας μίνιμουμ θέσεις που ακριβώς μας οδηγούν στο να μην συνεργαστούμε με τον διάβολο. Δεν το είπα εγώ, λοιπόν, το ψήφιο βουλευτής του κόμματός σας. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε. Αν υπάρχουν δηλαδή προγραμματικές συμφωνίες. Επιτέλους να συζητήσουμε για προγράμματα. Και λέμε ότι με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε διαφορετικές στρατηγικές. Έχετε διαφορετικές δημοκρατίες. Με το Πασόκ κάπως έχετε. Με το Πασόκ αναφέρω μια σειρά ζητήματα. Αλλά δεν σας θέλει το Πασόκ, γιατί για παράδειγμα, ο κύριος θέλει το Πασόκ, είμαι εγώ εδώ. Θέλει το Πασόκ. Λέει το κόμμα σας ότι θέλετε αρχηγό, όχι τον κύριο Τσίπρα. Εγώ του ασκώ κριτική. Αυτό άρα πράγμα. Δεν γίνεται. Διότι έτσι υπονομεύει. Έτσι λοιπόν υπονομεύει μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει πίσω, αν θέλετε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Πιο πολύ τον ενδιαφέρει θέση του ή να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα το λύσει. Τι τον ενδιαφέρει. Αυτό θα το λύσει. Τον ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η θέση και η καρέκλα του. Σας άκουσα. Αφήστε με να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό θα το λύσει ο λαός με τη δύναμη που θα δώσει σε κάθε κόμμα. Αυτό που τον ενδιαφέρει όμως τον κόσμο. Αυτό που τον ενδιαφέρει τον κόσμο είναι οι απαντήσεις. Θέλουμε λοιπόν τις αδιέξοδες στρατηγικές της Νέας Δημοκρατίας να συνεχιστούν που ανακυκλώνουν παλιές χρεοκοπημένες στρατηγικές. Θέλετε να ιδιωτικοποιηθεί αύριο πλήρως η Εθνική Τράπεζα. Είναι ένας δημόσιος πυλώνας στο συστημικό τραπεζικό σύστημα. Εσείς με τον αφελισμό που κάνετε στις τράπεζες, με δικό σας νόμο, δεν απαγορεύσατε να μην υπάρχουν Έλληνες μέτοχοι. Εσείς δεν το κάνατε αυτό. Δεν τα ξέρετε καλά. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Εσείς απαγορεύσατε με νόμο του κυρίου Τσακαλώτου να μην υπάρχει Έλληνας μέτοχος στις τράπεζες. Είναι έτσι, κύριε Παπαχρήστο? Αφήστε έτσι. Λίγο έτσι είναι. Να μιλήσω εγώ και μετά, αν θέλετε, να ξαναπάρετε τον λόγο. Να ξαναπάρετε τον λόγο. Κυρία Μπακογιάννη. Το 44% κατέχει σήμερα το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα και έχει πει η κυβέρνηση ότι θέλει να το δώσει, να το πουλήσει. Όπως πούλησε το 49% του ΔΔΕ, προσέξτε, σε ένα Αυστραλιανό φαντ το οποίο διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων της Αυστραλίας. Να, γιατί να μην το έπαιρνε ο ΕΦΚΑ λοιπόν και να έχουμε ένα επιπλέον κοινωνικό πόρο για να ξαναδώσουμε το ΕΚΑΣ και να αυξήσουμε τις συντάξεις. Πρακτικά. Δεν έχετε κάποιον να Μόνο πρακτικά μιλάω και μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή πιο προγραμματικά και πρακτικά δεν μπορώ να μην μιλήσω. Πρέπει κάποιο να είναι και πρώτο να μιλήσω. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Δεν έχω ακούσει να λένε τίποτα για τις υποκλοπές πια και για τα Τέμπη. Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Θα βάλουμε αυτά τα θέματα στην επόμενη φάση να τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Να τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών. Σε εμά τα λέτε. Δεν το διερευνά. Σε εμά τα λέτε. Είναι κρίμα αυτό που κάνετε. Σε εμά τα λέτε αυτά. Γιατί η δικαιοσύνη διερευνά και πολύ. Θα βγάλει ένα πόρισμα και στη βάση αυτού του πορίσματος η επόμενη Βουλή θα πρέπει να δει αν θα πρέπει να πράξει ανάλογα με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λέω. Εμείς, κύριε Σκουλέτη. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι παράλογο. Εσείς τη δικαιοσύνη. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας παρακαλώ. Έχετε λόγο, κυρία Μπακογιάννη. Πρώτα απ' όλα αυτό το είπαμε εμείς και το ανακοινώσαμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη πριν το πείτε εσείς, κύριε Σκουλέτη. Και το είπαμε ότι η επόμενη Βουλή θα έχει όλα τα στοιχεία για να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Έτσι, είναι ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, επειδή σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το ΕΣΥ, να θυμίσω ότι εμείς έχουμε πάρει 10.000 ανθρώπους στο ΕΣΥ, να θυμίσω ότι εμείς διπλασιάσαμε τις ΜΕΘ. Έχει και λιγότερο κόσμο, όχι, δεν τα ξέρετε καλά. Το 95% είναι επικουρική. Επικουρική είναι το 95%. Σας διέκοψα, κύριε Σκουρλέτη. Όχι, αλλά μην καθυμίστε πραγματικότητες, όχι ψεύδι. Αφήστε, σας άκουσε προσεκτικά. Να μην με διακόψετε. Να τουλάχιστον να τελειώσω. Θα ολοκληρώσω και θα τις απαντήσετε, κύριε Σκουρλέτη. Εμείς διπλασιάσαμε τις ΜΕΘ και εμείς λέμε ότι ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση του ΕΣΥ και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία, πώς θα εξυγχρονίσουμε τα ιατρία για να μπορέσουμε να έχουμε και πρωτοβάθμια υγεία, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να έρθουν και γιατροί οι οποίοι σήμερα σε πάρα πολλές θέσεις τις οποίες προκυρήσουμε δεν προσέρχονται. Για μας λοιπόν ναι, είναι προτεραιότητα το ΕΣΥ. Πλην όμως υπάρχει μια διαφορά με εσάς, κύριε Σκουρλέτη, ότι εμείς όταν το λέμε έχουμε την αξιοπιστία ότι θα το κάνουμε.
Και αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αν σήμερα σας προβληματίζει γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει τόσο μεγάλη συσπήρωση, αν θέλετε, δημοσκοπική υπεροχή, αν θέλετε, όπως θέλετε πέστε το, οφείλεται σε αυτό. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν εμφανίστηκε στον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια, του είπε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και πάνω από 94% του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που εξήγηλε το έκανε πράξη. Μέσα σε πανδημία, μέσα σε δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα που είχαμε με την Τουρκία, μέσα σε όλα αυτά. Το καταφέραμε. Και αν σήμερα η Ελλάδα στέκεται διεθνώς και οικονομικά εκεί που στέκεται, οφείλεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν οι επενδύσεις σήμερα στην Ελλάδα έρχονται, οφείλεται σε αυτή την πολιτική την οποία κάναμε. Και επειδή αναφερθήκατε για τον ΕΦΚΑ 1, 2 και 3 φορές, για θυμηθείτε πόσες χιλιάδες συντάξεις είχατε αφήσει που περιμένανε 3, 4 και 5 χρόνια συνταξιούχοι, και πού είναι ο ΕΦΚΑ σήμερα, ο οποίος δίνει τις συντάξεις σε λιγότερο... Ναι, ναι, με ακούνε, μα γι' αυτό θέλω, επειδή με ακούνε. Ο ΕΦΚΑ σήμερα δίνει συντάξεις μέσα σε 3 μήνες. Αυτή είναι λοιπόν η τεράστια διαφορά μας. Και αν θέλετε να υπερασπιστείτε μια πολιτική την οποία σήμερα την καταργέστε, την οποία κάνατε όμως επί 4 χρόνια, κύριε Σκουρλέτη. Ποια πολιτική? Κάνατε τα φαντς, κάνατε τους ηλεκτρονικούς πλωστηριασμούς. Εμείς τα φύγαμε. Βεβαίως. Εμείς τα... Εσείς δεν αλλάξατε το πτωχευτικό. 700.000 πολίτες κινδυνεύουν χάρη της πολιτικής σας. Εσείς κάνατε το πρόβλημα της στέγης, έχει την υπογραφή σας. Και τα κόκκινα δάνεια και τα ακριβά ενίκια. Πάντως σίγουρα δεν έχει την υπογραφή Πασόκ. Και το κάνατε εσείς με δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Ο μόνος δρόμος που έχει Πασόκ είναι ο συστηριασμός πρώτης κατοικίας, τον οποίο δεν να καταλάβει τον συστηριασμό της πρώτης κατοικίας τον ψήφισε η κυρία Ντόρα και τον ψήφισε ο κύριος Σκουρλέτης. Ακούστε που έχουμε φτάσει. Πρώτης κατοικίας έγιναν επί των ημερών σας. Δεν είναι ακριβές. Και τότε ο καημένος ο κύριος Λαφαζάνης φώναζε. Και λαφαζανικιά γίνεται τώρα. Όχι, όχι. Ο κύριος Λαφαζάνης φώναζε. Και τότε φέρατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 2017 το κάνατε. Δεν μπορείτε να κάνετε το άσπρο. Η πραγματικότητα είναι ότι ακολουθήσατε μια πολιτική που έφερε ύφεση 25% στη χώρα. Απλώς μετά. Και σας δώσαμε ρύθμιση χρέους 37 δισεκατομμύρια. Απλώς μετά τα φαντς του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Από το 10 στο 15. Μητσοτάκη έφερε ύφεση. Αυτό είναι η διαφορά. Ο Μητσοτάκη είναι στο πολιτικό προσωπικό που χρεοκόπησαν τη χώρα. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι. Το 14 ήταν ο υπουργός που απέλυε κόσμο από την τηλεόραση. Καθηγητές στα ΕΠΑΛ, σχολικούς φύλακες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς τον υφυπουργό παιδείας που απέλυσε στα ΕΠΑΛ τον έχετε υποψήφιο βουλευτή. Τον κύριο ξέρετε ποιον. Θυμάστε ποιον? Πέστε μου την ποιό σας. Πέστε μου την ποιό σας. Τον κύριο. Πέστε μου την ποιό σας. Σας το πω τώρα. Διτό ερώτημα. Διτό ερώτημα. Χώρα. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα? Έχετε ευθύνη. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα? Έχετε ευθύνη. Έχετε αναλάβει έστω και μία ευθύνη. Τη διαφορά και την υποκρισία. Γιατί η χώρα μπήκε στα μνημόνια? Πέστε μου. Κύριε Μπακογιάννη, τώρα πέστε μου. Γιατί? Έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία? Έχει ευθύνη το Πασόκ? Το Πασόκ. Έχει καμία ευθύνη. Το Πασόκ. Να ακούσετε να δείτε. Ποια ευθύνη έχει το Πασόκ? Η κυρία Μαριλίζα πρώτα απ' όλα έχει ευθύνη, δεν έχει. Ο κύριος Ραγκούσης έχει ευθύνη, δεν έχει. Ο κύριος Μωραΐτης έχει ευθύνη ή δεν έχει. Ο κύριος Κοτσακάς έχει ή δεν έχει. Ποιοι έχουν δηλαδή? Έχω εγώ που είμαι 3 χρόνια. Σας καταλάβανε μαζί με τον λαό, σας καταλάβανε και σας γυρίσαν την πλάτη. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εκφραστής της ευρύτερης συμπαράταξης αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων. Και γι' αυτό λοιπόν σας πειράζει. Είναι εκφραστής του Αντώναρου. Δεν έχετε κάνει την αυτοκριτική σας, δεν έχετε αναλάβει τις ευθύνες σας. Συνεχίστε αυτή την αδιέξοδη πορεία. Τι να κάνουμε? Κάνετε αυτό αλλά το παιχνίδι υπέρ της Ντόρας. Δεν μπορείτε να υπέρ της Ντόρας. Μπροστά υπέρ στις εκλογές κάνετε. Κάνετε παιχνίδι υπέρ της Ντόρας. Μαζί με τον Αντώναρο. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Υπέρ της Ντόρας. Λουλούδια θα σας στείλει αύριο η Ντόρα με αυτά που κάνετε. Θα πόσο να πάει η διαφορά? Έχει φτάσει 5 μονάδες. Ηρεμήστε λίγο. Δεν πάει άλλο. Το βέβαιο, κύριε Σκουρλέτη μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Ένα κουτί σοκολατάκια. Πολύ ωραία. Σοκολατάκια. Και ένας μου λέει, μην ξεχάσω και τον Τζουμάκα. Ένα κουτί σοκολατάκια. Τι όμως είναι το στοίχημα? Ποιο? Το στοίχημα είναι ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι άπιαστο όνειρο.
Ωραία, λοιπόν, στις 21 Μαΐου θα είμαστε εδώ. Κάποιο θα έρθει με σοκολατάκια. Είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο πρέπει να έρθει με σοκολατάκια. Εκ των δύο. Γιατί και οι δύο θα έρθετε στο Μέγκα. Όχι, εγώ θα είμαι στα Χανιά. Ωραία, εγώ λέω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Εσείς θα φέρετε σοκολατάκια. Θα στείλω στον κύριο Σκουρλέτη, αλλά φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να τα πληρώσει εκείνος. Λοιπόν, τα σοκολατάκια. Θέλω να σας ευχαριστήσω ένα λεπτό, μια φράση όμως να πούμε. Και με αυτή να κλείσουμε. Ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα, φαντάζομαι, των τηλεθεατών που μας είδαν τόση ώρα? Ότι δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ καμία περίπτωση να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Μία είναι η λύση και αυτή είναι. Κοιτάξτε, μην κάνετε με τον κύριο Κανελόπουλο για την ακροδεξιά. Κοιτάξτε, μην κάνετε με την ακροδεξιά. Να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ο λαός. Τώρα θα σας πικράνω και τους δύο. Και πολύ καλά θα κάνετε. Το 1989 σχηματίστηκε μια κυβέρνηση με έναν βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία. Συμμετείχατε όλοι σας, οι δυο δηλαδή, του ΠΑΣΟΚ ήταν εκτός. Και ήταν μια κυβέρνηση η οποία είχε πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να βάλει στόχο τον Παπανδρέου στη φυλακή. Αυτά υπάρχουν εδώ. Επειδή συζητάμε συνεχώς γιατί λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να γίνει βουλευτή, να γίνει πρωθυπουργός ο βουλευτής του πρώτου κόμματος. Και όλα αυτά δεν μπορούμε να συζητάμε δύο ώρες. Εγώ δεν διεκδικώ την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό έλειπε και τώρα. Αυτό έλειπε τώρα. Αυτό έλειπε. Άρα λοιπόν έχει ξαναγίνει να μην είναι. Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Δεν έχει καμία σχέση ο κ. Σκουλέτζη. Μια σχέση με τον κύριο Παπανδρέου, το λέει και ο ίδιος. Ένα πράγμα πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι επί Λαλιώτη τουλάχιστον ποια συνθήματα ήταν καινούρια. Τώρα κάνετε μόνο αντιγραφή των συνθημάτων αυτών. Το κυρία Μπακογιάννη, δεν θα κλείσουμε. Νομίζω ότι βάζετε καινούργια. Γιώργο, δεν θα κλείσουμε. Εγώ επιμένω ότι θα κλείσουμε. Ήταν σύνθημα το οποίο είχε το ΚΚΕ. Την περίοδο της κατοχής. Ναι. Θα κλείσουμε με το στίχημα. Αυτή η συζήτηση είναι λίγο αστεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σφράγισε την εποχή του. Έκλεισε τον κύκλο. Αλλά βρείτε κι εσείς, καθίστε κάτω και βρείτε κανένα σύνθημα. Τα πράγματα προχωράνε. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Πράγματι, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Οι ιδιοκτήτες ψηφοφόρων. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουν τα ποσοστά τους να καταραίουν. Και γι' αυτό θα χάσει και η Δημοκρατία στις εκλογές. Λοιπόν, θα το δούμε. Έχετε βάλει το στίχημα. Βλέπουμε 70% το σύνθημα. Μπακογιάννη, βουλευτής στα Χανιά, ο κύριος Σκουρλέτης, βουλευτής στο βόρειο τομέα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στην Αρκαδία με το ΠΑΣΟΚ. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ. Καλό σας βράδυ. Σοκολατάκια που προτιμώ. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα κεράσει τα σοκολατάκια στις 21 Μαΐου. Τα σωστά σοκολατάκια είναι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Να το θυμάστε αυτό. θα κεράσετε κι εσείς το σοκολατάκι, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα.